Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το βραδινό δελτίο ειδήσεων από το Top Channel. Με 156 ψήφους καταψηφίστηκε σήμερα το μεσημέρι στη Βουλή η πρόταση μορφής δυσπιστίας που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ κατά της κυβέρνησης. Είχαμε μια σφοδρότατη κόντρα Μητσοτάκη Τσίπρα για τις υποκλοπές αλλά και σύγκριση υπεπραγμένων των κυβερνήσεών τους. Μπορώ να σας πω με τα βεβαιότητος ότι στην επιστολή που μου έστειλε ο κύριος Ράμος ονόματα δεν υπήρχαν, κύριε Τσίπρα. Δεν υπήρχαν. Τότε ο κύριος Ράμος έστειλε άλλη επιστολή σε εσάς. Τι συμβαίνει εδώ πέρα? Δεν μπορώ να καταθέσω την επιστολή στα πρακτικά. Είναι απόρριτη. Άλλη επιστολή σας έστειλε. Λοιπόν. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ησυχία. Θα έρθω στη συνέχεια, θα επανέλθω στο ζήτημα αυτό. Ναι, θα απαντήσετε σε άλλη ευκαιρία. Βεβαίως θα απαντήσετε, κύριε Τσίπρα. Πάμε παρακάτω. Να μας πείτε εάν στην επιστολή του κύριου Ράμου υπήρχαν ονόματα. Ναι ή όχι. Ναι, απαντήστε. Απαντήστε. Ναι ή όχι. Υπήρχαν ονόματα. Υπήρχαν ονόματα. Ναι ή όχι. Είναι πολύ απλό. Ναι ή όχι. Αφή, θα απαντήσω τώρα. Υπήρχαν ονόματα. Ναι ή όχι. Θα απαντήσω τώρα. Ναι ή όχι. Ο κύριος Ράμπος ναι. Απαντούσε σε επιστολή. Υπήρχαν ονόματα, ναι ή όχι. Ψυχία παρακαλώ. Υπήρχαν ονόματα, κύριε Μητσοτάκη. Υπήρχαν ονόματα. Είχε αναφορά σε συγκεκριμένα ονόματα. Η επιστολή του κύριου Ράμου είχε ονόματα. Την επιστολή που του έστειλα εγώ. Οκ, καταλάβαμε. Κάτω, κύριε Μητσοτάκη. Εντάξει. Μην επιχειρείτε εδώ να παίζει με τους κουμπάρες. Θα απαντήσετε στα ερωτήματα. Κατάλαβα. Δεν θα θέτετε εσείς ερωτήματα. Είστε κατηγορούμενος. Όχι κατηγορούμενος. Κατά συνέπεια, ησυχία. Επιβεβαίωσε ο κύριος Τσίπρας ότι στην επιστολή την οποία έλαβε δεν υπήρχαν ονόματα. Πάμε παρακάτω. Ευχαριστούμε ησυχία. Πολύ, κύριε Πρίς. Δεν υπήρχαν ονόματα. Ευχαριστούμε πολύ. Συζητήσαμε πια, καλησπέρα. Ωραία, πολιτισμένη συζήτηση. Νομίζω το επίπεδο ανέβηκε πάρα πολύ σήμερα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, στην ελληνική πολιτική σκηνή. Τα παιδιά από χάρμα, την Πάτρα. Χάρμα, ιδέστε. Το να παρακολουθεί κανείς, όπως τα παιδιά από την Πάτρα που ήταν και άλλα, ήταν 2-3, αλλά νομίζω αυτά ήταν τα παιδιά την ώρα της... Ναι, πέτυχαν και εκεί, πέτυχαν και μια ώρα που μπήκαν στη Βουλή και είχαν εξαφανιστεί όλοι οι βουλευτές και δεν μπορούσαν να δουν συζήτηση. Γιατί έγινε με το σύστημα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, δεν είναι αυτό το ονομαστικό, το σηκώνω χέρι, ναι, όχι. Εντάξει, επιτέλους κάπου ξεχωριστήκαμε τουλάχιστον. Γιατί... Ναι, αλλά δεν ξέρουμε τι. Άμα... Κατά τα λοιπά, η Βουλή, σύμφωνα με τον Νίκο Αλιβιζάτου, στην εκδήλωση την περίφημη «Μένουμε Ευρώπη» με ερωτηματικό, λειτουργεί με όρους 19ου αιώνα. Μια χαρά. Πολύ καλά. Τι θέλω να πω. Πολλές επιστολικές ψήφους. Τελικά βρήκαμε άκρη στο αν ισχύει η επιστολική ψήφος και εδώ. Ισχύει. Σε καμιά σαρανταριά, λέει. Βαρουφάκης, για παράδειγμα. Καλά, δώσε Βαρουφάκης στον κόσμο του. Έχει ομιλία, ρε, σας ζητά. Κάπως ένα... Ναι. Πληρώνεται. Εδώ θα μου πεις... Πληρώνεται για αυτές τις ομιλίες. Και καλά κάνει. Σαφέστατα πληρώνεται. Σήμερα να το λες. Στον κόσμο που τον... Να αποθάνει, πες. Τώρα, γιατί να με γυρνάς τώρα, σε μια εποχή που δεν θέλουμε να ξεχάσουμε. Τι θυμηθήκαμε. Στην προσωπική επένδυση του κυρίου Βαρουφάκη στο να πάει χώρα στα βράχια. Εντάξει, σήμερα έγινε μια φόλτσιλη συζήτηση και βέβαια το θέμα είναι ότι δεν απαντήθηκαν κρίσιμα ερωτήματα για τη δημοκρατία μας. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτή η κόντρα που είδαμε ήταν η κορυφή του παγόβουνου, ίσως. Κάτι που δεν βλέπουμε συνήθως. Των όσων έγιναν. Ναι, εννοώ. Να καλεί ένας πρωθυπουργός τον επικεφαλής της μείζωνος αντιπολίτευσης και το αντίθετο ίσως να συνέβαινε, να απαντήσει άμεσα εκείνη την ώρα. Ναι, θεωρώντας ότι έχει ένα χαρτί στα χέρια του, έτσι. Γι' αυτό την περιβόητη επιστολή για το ποιος έχει ενημερωθεί, αν έχει ενημερωθεί επιστολή με ονόματα. Ράμου. Επιστολή Ράμου, αν είχε ονόματα, γιατί η δική σας επιστολή είχε ονόματα, η δική μου δεν είχε και δεν μπορώ να τη δώσω στα πρακτικά. Να εξηγήσουμε ότι κοινοποιήθηκε στην συνέχεια και στον πρωθυπουργό, από ό,τι κατάλαβα, έτσι. Και στου όλου πολιτικού αρχηγού. Δεν μπορούσε να δοθεί στα πρακτικά γιατί είναι, λέει, απόλυτη. Για να μάθουμε τι επιστολή είναι αυτή. Το απόρριτο πρέπει να πητάσετε στην κάθαρση, έχει πει κάποιο πρώην πρωθυπουργό. Ναι. Ήταν αυτό που ψήφισε. Δεν ξέρω. Λογικά είναι. 299. Όχι, αν ψήφισε εκεί οι διαζώσεις ή αν έστειλε επιστολή από. Δεν μπορώ να το ξέρω. Από τη Βάρη Μπόμπη ή από τη. Ξέρω εγώ. Τη Φλόρεντα. Πότε είναι ζήσει. Αύριο. Αύριο είναι. Ναι. Μπορεί να έρθει. Για τον κύριο Καραμανέλη. Μήπως ήρθε. Πώς ήταν εδώ ξανά. Δεν ξέρω. Πάντως αύριο είναι η εκδήλωσή του. Έχει ωραίες ταβέρνες. Και πολύ
Πού θα έχει φάει. Ετοιμάζονται πολλοί εδώ από την περιοχή. Πού θα, θα διανυκτερεύσει. Να επιδράμουν στη Φλόρινα. Ναι, προφανώς. Πού θα διανυκτερεύσει, ξέρω. Δεν τα ξέρω αυτά. Πού θα γευματίσει, πού θα δειπνίσει. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Το, νομίζω θα. Κάποια παρέμβαση για τις υποκλοπές σήμερα στη Βουλή, κάποια ομιλία. Όπως έκανε ο Τέος, ο άλλος πρώην Πρωθυπουργός που είναι στη Βουλή. 10 θέματα άνοιξη τώρα. Ναι, όχι τη Νέα Δημοκρατία, ο Γιώργος Παπανδρέου. Ναι, ζεις να τα λέμε όλα. Γιατί τα έχουμε πει ένας πρώην Πρωθυπουργός, όπως ο Γιώργος Παπανδρέου, έκανε μια τοποθέτηση. Ναι. Ένας άλλος πρώην Πρωθυπουργός ξαφανίστηκε. Και ένας άλλος πρώην Πρωθυπουργός πάλι ξαφανίστηκε. Δηλαδή, δύο πρώην Πρωθυπουργοί της Νέας Δημοκρατίας δεν είπαν λέξη στη Βουλή για το θέμα. Είπα προχθές ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να δουν οι νοσταλγοί Καραμαλή και Σαμαρά που χειροκροτάνε όταν ξαφνικά κάνουν κάτι ομιλίες οι πρώην Πρωθυπουργοί και οι λατρεμένοι τους πολιτικοί. Και το συζητάμε γιατί αύριο είπε ότι είναι εκεί. Το έχουμε πει. Που έκαναν δύο ομιλίες για τις υποκλοπές και πανηγύριζαν αυτοί που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία και είναι στο κόμμα και είναι στελέχοι και παράγοντες σε πολλά. Και πανηγύριζαν για το τι είπε ο Καραμαλής και ο Σαμαράς για τις υποκλοπές. Δηλαδή, ουσιαστικά τότε που πήγαιναν να χτυπήσουν λίγο το Μητσοτάκη. Σήμερα τι έκαναν ακριβώς στη Βουλή. Αν πήγανε, δεν ξέρω κι εγώ. Ναι, δεν μίλησαν πρώτον, δεν πήραν το λόγο. Αυτό είναι βέβαιο. Ναι, και δεύτερον, ψήφισαν υπέρ της κυβέρνησης, ακόμα μια φορά. Άρα αυτή η νοσταλγία και το χειροκροτάμε εκείνες τις ωραίες μαντινάδες που έλεγε. Πώς θυμηθούμε τον Αϊτό. Τον Αϊτό, ναι, 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 κλπ. Αυτούς τους ξυπνακισμούς. Εντάξει, ωραία. Και αύριο οι ξυπνακισμοί που θα ακουστούν, ας πούμε, στη Φλόρινα. Τα άγια πόρη, τη φάκελη. Πόσο απειλούσαν τον Καραμαλή κλπ. Ε, ωραία πράγματα. Μες. Για την οικονομία και πώς πήγε η χώρα στα βράχια. Σε κάθε περίπτωση πάντως, το τονίζω ότι ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου ανέβηκε στο βήμα της Βουλής, μίλησε για αυτούς που τον κατηγορούν και λέει κάνει ταξίδι κτλ. Ο άνθρωπος είναι ενεργός και μιλάει, τοποθετείται. Πάντα ήτανε. Άντε και ο κύριος Σαμαράς, να πεις. Και αυτό στη Βουλή. Ο κύριος Καραμαλής. Μία φορά και τον κύριο Καραμαλής. Άντε δύο. Τι να πω. Είναι βουλευτής, προσέξτε. Από το 2009 που έφυγε την Πρωθυπουργία είναι βουλευτής. Εκλεγμένος βουλευτής εξ οφίτσιο. Επί της ουσίας υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση με την οποία συμφωνώ και πρόταση να δοθεί στη δημοσιότητα επιστολή Ράμου. Γιατί? Δεν ξέρω αν πρέπει. Δεν ξέρω τι προβλέπετε συνταγματικά. Γι' αυτό λέω, δεν ξέρω. Ναι, αλλά μισό λεπτό τώρα. Έχουμε εδώ αυτή την κορυφαία στιγμή που δείξαμε. Λέει ο Μητσοτάκης αμφισβητώντας ουσιαστικά την ουσία της πρότασης της πιστείας, ότι παρακολουθούν τα 6 πρόσωπα. Και λέει στον κύριο Τσίπρα, είχε ονόματα επιστολή Ράμου, είπε, δεν είχε ονόματα. Ναι. Όμως, λέει ο κύριο Τσίπρας, μα εγώ του έστειλα τα ονόματα και την έδωσε στη δημοσιότητα την επιστολή δική του, με σβησμένα τα τηλέφωνα, στην οποία υποθέτω, και έτσι λέει και το ρεπορτάζ που διαβάζω από τους συναδέλφους, ότι λέει κάπως ο κύριος Ράμος, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων, το σημειώνω, ότι επιβεβαιώνεται, φέρεται ότι 5 στρατιωτικοί και ένας υπουργός, δηλαδή εμέσως πλέον σαφώς επιβεβαιώνει τα όσα του λέει ο κύριος Τσίπρας. Ναι, όμως αυτή η κουβέντα που έχει ανάψει στο Twitter, στο Facebook, παντού κτλ. Παιδιά, συγγνώμη, όλα στο φως. Η δημοκρατία είναι πάνω απ' όλα ζήσει. Δεν πρέπει να δούμε τι συμβαίνει, δηλαδή τώρα βολεύονται και οι δύο. Δεν πρέπει ο ελληνικός λαός να μάθει τι λέει η επιστολή Ράμου. Τον ενδιαφέρει. Ναι, τώρα, αυτό είναι ζήτη, να πω κάτι. Άλλο πράγμα αν δημοσκοπικά ή αν τον ενδιαφέρει και άλλο πράγμα αν έχει σημασία. Πώς είδατε την συζήτηση στη Βουλή. Εντάξει, σε σχέση με άλλες ίσως περισσότεροι. Γιατί να μην τα λέμε. Ζήση, ναι, όχι να το λέμε. Ενδιαφέρει το θέμα των επιστολών. Ανεξάρτητα όμως από το αν τον ενδιαφέρει. Να σου πω κάτι. Ανεξάρτητα από τον ενδιαφέρει. Είναι κορυφαίο ζήτημα δημοκρατίας όμως. Είναι από τα κορυφαία. Σε μια κανονική χώρα. Σε μια κανονική. Άσε με να το πω, σε παρακαλώ. Σε μια κανονική χώρα θα έπρεπε να είναι βασικό ζήτημα και θα μπορούσε να έχει πέσει και μια κυβέρνηση. Αλλά ας καταλάβουμε ότι ακόμα δεν είμαστε μια κανονική χώρα που έχουμε λύσει πολύ σοβαρότερα προβλήματα. Γι' αυτό ο κόσμος ενδιαφέρεται πάρα πολύ περισσότερο για το αν αύριο θα έχει δουλειά, για το αν θα μπορέσει να βγάλει το μήνα και για το πότε έρχεται το επόμενο επίδομα. Καλός, κακός, η αλήθεια είναι αυτή. Και το ζήτημα των υποκλοπών, εάν έχει πλήξει την κυβέρνηση, εάν έχουν κερδίσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης, είναι κάτι το οποίο δεν καταγράφεται απόλυτα. Μπορεί να υπάρχουν τριγμοί, αλλά η κοινωνία ενδιαφέρεται για άλλα ζητήματα αυτή τη στιγμή. Και εγώ δεν λέω ότι συμφωνώ με τη συμπεριφορά της κοινωνίας, καταγράφω την πραγματικότητα. Τα υπόλοιπα είναι ζήτημα προφανώς δημοκρατίας, συντάγματος, απόρριτο, αν υπάρχει και σε πόσο τι μπορεί να μάθει ο κόσμος. Σε κάθε περίπτωση, ένα βασικό ερώτημα δεν απαντήθηκε. Σαφέστατα.
παρακολουθούνταν ναι ή όχι τα έξι τουλάχιστον πρόσωπα που ανέφερε ο κύριος Τσίπρας. Έχει πάρει απάντηση ο ελληνικός λαός, οι πολίτες, η δημοκρατία μας για αυτό το ζήτημα? Όχι. Σήμερα που μιλάμε είναι 7 και 27 Ιανουαρίου του 2023. Ξέρουμε? Όχι. Και παρακολουθούνταν ναι ή όχι? Δεν απαντήθηκε αυτό τώρα. Δεν το ξέρουμε. Όχι. Ακούσαμε όμως για Pampers. Καλά. Τι καλά ρε εσύ. Μιλάμε, ο Ιώσ Μητσοτάκης θυμήθηκε τα Pampers του Άιμις του πατέρα του, της εποχής του 89, το βρώμικο 89. Τι να πω τώρα, αυτό... Να θυμίσω ότι τότε πάντως η Νέα Δημοκρατία έχει συνεργαστεί με τον τότε συνασπισμό, έτσι, για να οδηγήσουν στο ειδικό δικαστήριο τον Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος αθώθηκε. Και έχουν βγει και άλλα πράγματα στην ιστορία τότε, για σκευωρία κτλ. Αλλά εδώ, δηλαδή ποιος ο λόγος, επειδή ο κ. Μητσοτάκης έχει επιλέξει μια τραγική είδες και χθες και προχθές, ότι λέει: εμείς δεν θα βοηθηθούμε στην τοξικότητα, στην πόλωση κτλ. Και μου αναφέρει τα Pampers, συγκρίνοντας την υπόθεση εκείνη με τον Καλογρίτσα. Τι συγκρίνοντας? Ο καθένας με ό,τι όπλα έχει. Προκαλέσει μεγάλη αντίδραση και ανακοίνωση του Πασόκ κοινάλ αυτή η ιστορία. Και στον κύριο Βενιζέλο επιτέθηκε. Και στον κύριο Βενιζέλο, προκαλώντας την άμεση απάντηση επίσης του κύριου Βενιζέλου. Και επίσης έχει στον αρχηγό της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, τον Αλέξη Τσίπρα, να χαρακτηρίζει, να κλείνει το μάτι περισσότερο στους πολίτες, αφήνοντας να εννοηθεί, γιατί το είπε με πλάγιο τρόπο, ότι ο Πρωθυπουργός είναι μειωμένης αντιληπτικής ικανότητας και βλάξ. Εντάξει. Βέβαια, μετά, επειδή είναι και έμπειρος, είπε, δεν εννοώ, είναι πανέξυπνος, λέει, δεν είναι βλάξ. Ωραία συζήτηση. Δηλαδή, και έγινε χαμός στη Βουλή, φυσιολογικά, έτσι. Δηλαδή, είναι δυνατόν... Πού ζούμε, κύριε Τσίπρα? Στο 19ο αιώνα, όπως είπε ο κύριος Ελευζάντος. Δηλαδή, τι είναι αυτό, τι κουβέντα ήταν αυτή τώρα σήμερα? Θα σου πω, δεν πάμε με καλό κλίμα στις εκλογές. Το χειρότερο είναι να το πάμε. Έχει ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος. Το αποτέλεσμα αναμενόμενο. Κάτσε να το συζητάμε τώρα γι' αυτό. Εντάξει. Τι ψήφισε ο κ. Πάτση? Ήταν. Επιστολικά μπορεί να ψήφισε. Μπορεί να είναι ο 300 από του 200. Θα το ψάξουμε λίγο να το δούμε. Που δεν ψήφισε. Κάτι ακούστηκε κάποια στιγμή και κάποιον από τη Φλόρεντα εκεί σε ένα χαμό. Είπε ο πρόεδρος κ. Στασούλας. Ο κ. Αντωνιάδης πρέπει να φώναζε. Να φώναζε ο κ. Αντωνιάδης. Είπε ο συνάδελφος εκ Φλόρεντας, το ξανάκουσα. Τέλος πάντων. Κάπου πήγε εκεί στο τέλος της κουβέντας να πει ο κύριος Βούτσης να ζητήσει το λόγο επί προσωπικού, επειδή τον ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Και ζήτησε το λόγο επί προσωπικού πρώην πρόεδρος της Βουλής ο κύριος Βούτσης και του θύμισε ο κύριος Τασούλας. Έτοιμο το είχε. Μια τάπα, μάλλον. Το είχε έτοιμο και εγώ αυτό σκέφτηκα. Ότι το 2018, σε ανάλογη συζήτηση, είχατε πει ότι δεν έχει το δικαίωμα όχι μόνο για προσωπικό, αλλά ούτε για εμπίπτο, πώς το πει, για άλλο ζήτημα. Κύριε Βούτση, διάβασα σε πιάσει εδώ ο κύριο Τασούλα. Μάλλον. Έτσι. Μάλλον έτοιμο ο κύριο Τασούλα. Ήταν έτοιμο, το ήξερε ότι θα γίνει προνέο ο κύριο Τασούλα εδώ. Αυτή η τριήμερη συζήτηση πάντω, μάλλον έριξε χαμηλό και άλλο τον πύχη των προσδοκιών γενικότερα από το πολιτικό σκηνικό τη χώρα και το επίπεδο τη πολιτική κοινή και του διαλόγου και τον απαξίωσε ακόμη περισσότερο. Νομίζω ναι. Θα δούμε τη Δευτέρα αν έχει. Μου στέλνει εδώ η Βάσου Ισάφη ότι ο κύριο Πάτση απουσίαζε από απουσίαζε την πληροφορία. Είναι δηλαδή, γι' αυτό είχαμε 299 ψήφους. Μπορεί να έχει κανένα πληστηριασμό, ρε εσείς. Τώρα εντάξει. Υπόθηκε από τον κύριο Τσίπρα αυτό. Σίγουρα. Νομίζω στην πρώτη μέρα, στην κατάθεση της πρότασης μορφής. Ότι με τους πάτηδες που παίρνουν τα σπίτια του Κοσμάκη και τα λοιπά, έτσι. Αναφέρθηκε... Εντάξει, είναι μια υπόθεση την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει παίξει αρκετά. Την αποκάλυψε άλλωστε και ο ΣΥΡΙΖΑ, να το λέμε εδώ. Μέσα σε όλα αυτά, πριν από μια ώρα, είχαμε και μια δήλωση του πρόεδρου του Κινήματος Αλλαγής, τον Νίκο Ανδρουλάκη, απουσία του οποίου το έχουμε σημειώσει εδώ. Καλώς κακώς είναι ένα πλήγμα από τη Βουλή για το κόμμα. Μισή ώρα εδώ συζητάμε για Τσίπρα και Μητσοτάκη. Και θα μπορούσαμε να πούμε και για τον κύριο Κουτσούμπα, ο οποίος έκανε και ξεκίνημα με ποντιακή φράση στα ποντιακά. Ευφύ, ξέρω ότι θα τραβήξει λίγο. Λέει τώρα. Ομιλίες του Κουκουέ, να τραβήξουμε λίγο ευφιέστατα. Να δούμε τι είπε ο κύριος Ανδρουλάκης. Σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης είχε την ίστατη ευκαιρία να πει την αλήθεια στον ελληνικό λαό, λίγο πριν τη διεξαγωγή των εθνικών εκλογών. Όμως επέλεξε το σιωπητήριο, γιατί φαίνεται ότι δεν έχει το πολιτικό ανάστημα να αναμετρηθεί με τις βαρύτατες ευθύνες του για την θεσμική εκτροπή που έχει εκθέσει διεθνώς στη χώρα μας. Το βεβαρημένο ιστορικό της υπονόμευσης των θεσμών κατά τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ανεξάρτητων των Ελλήνων, δεν τον αθωώνει για την καταπάτηση θεμελιωδών δικαιωμάτων και την οργάνωση του παρακρατικού δικτύου παρακολουθήσεων. Κύριε Πρωθυπουργέ, είστε ένοχος για τη συγκάλυψη του σκανδάλου, για τις συνεχιζόμενες επιθέσεις στην αρμόδια ανεξάρτητη αρχή, για την προστασία των επιχειρηματιών που σχετίζονται με τα παράνομα λογισμικά.
Ποια είναι τελικά τα ρηπαρά δίκτυα? Μήπως η μέχρι πρότινο συνεργή του Μεγάρου Μαξίμου είναι οι σημερινοί πληροφοριοδότες του ΣΥΡΙΖΑ? Σε κάθε περίπτωση και σε ό,τι μας αφορά, δεν θα αφήσουμε να μετατραπούν σε δημόσια πολιτική πρακτικές εκτός ευρωπαϊκού πλαισίου. Τελικά τι είδους φιλελευθερισμό εκπροσωπείτε, όταν με την υπογραφή της κυβέρνησής σας πουλήθηκε το Predator σε αυταρχικά καθεστώτα? Όλα αυτά οδηγούν το πολιτικό σύστημα σε απαξίωση και κρίση εμπιστοσύνης. Το δίλημα λοιπόν των επόμενων εθνικών εκλογών είναι καθαρό. Ή με αυτούς που είναι ικανοί για όλα, αρκεί να έχουν μια θέση εξουσίας, ακόμη και εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος, των θεσμών και της δημοκρατίας, ή με αυτούς που είναι διατεθειμένοι να τα θυσιάσουν όλα για να εξασφαλίσουν στην πατρίδα μας κοινωνική ειρήνη, προοπτική και ευημερία. Τέλος, μια υπενθύμηση. Δημοκρατική παράταξη με αντιδημοκρατικές πρακτικές δεν υπάρχει, κύριε Τσίπρα. Μάλιστα. Ένα μέσα... αναμονή των δημοσκοπήσεων της Δευτέρας. Γιατί πότε, λες, θα δούμε την πρώτη. Για τον απόϊχο εννοώ αυτής της συζήτησης. Κοίταξε, επειδή τώρα ολοκληρώθηκε ο γύρος του μηνά, αυτές τις μέρες, δεν ξέρω, νομίζω θα δούμε κανονικά πλέον, κάνουν μια το μήνα οι μεγάλες εταιρείες, έτσι. Να, εντάξει, λέω, μήπως τώρα, επειδή, ναι, επειδή να φτάνουμε εκειλόμενες, θα κάνουν σίγουρα όλοι πάντως. Επαναλαμβάνω ότι θα ήταν μια καλή ερώτηση. Νομίζω δεν έχω δει άλκο δημοσκόπηση αυτές τις μέρες. Να δω. Προσπαθώ να θυμηθώ εταιρεία. Δεν έχω δει Mars, άρα ίσως ζήσει. Μια καλή ερώτηση. Το Σαββατοκύριακο. Μια καλή ερώτηση θα ήταν από τους δημοσκόπους πόσοι πολίτες παρακολούθησαν τη συζήτηση. Η οποία να πούμε ότι χαρακτηρίστηκε και μετά και από την απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για μια σειρά άλλων ζητημάτων. Έτσι. Η μικρή Μαρία στον Εύρο, ο Ταραφάλ, η Καλογρίτσα. Αφού είχε πει για συγκρίσεις ο κύριος. Ναι, οκ, πήγαμε εκεί. Πάντως, επί του θέματος των υποκλοπών, νομίζω ότι δεν τελειώσαμε. Θυμάστε το πρωτοσέλιδο των νέων πριν 3 μήνες, 4. Υποκλοπές, τέλος. Ναι. Τέλος πάντων. Επίσης, μάλλον, είχαμε και την τελευταία, και οφείλω να το σημειώσω, ομιλία της Αλέκας Παπαρίγας στο Κοινοβούλιο, που δεν θα είναι υποψήφια με το ΚΚΕ. Ένα ιστορικό στέλεχος. Και πρέπει να σημειωθεί ότι κλείνει ίσως μια πολύ σημαντική θητεία για την Αλέκα Παπαρίγα που προσέφερε αρκετά, νομίζω. Εντάξει, έτσι. Κύριε Παπαρίγα. Με τον δικό της τρόπο, σε ένα κόμμα με τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Αλλά ζήσει, θυμάσαι εκείνα τα χρόνια τα ταραγμένα, δεν ακολούθησε άλλες ατραπούς. Ανέλαβε το Κομμουνιστικό Κόμμα μετά την περιβόητη διάσπαση, έτσι. 1991. Μέχρι το 2013. Ναι, και μέχρι το 2013. Ναι. Και επέλεξε μια συγκεκριμένη πορεία. Το ΚΚΕ στη σκλήρη του γραμμή. Okay, έχω καταγραφεί. Οι ιστορικοί του μέλλοντος θα αποφαρθούν, θα το πω έτσι. Απλά ζήσει να θυμίσω ότι δεν ήταν στις κάτω και πάνω πλατείες κτλ. Βγήκαν, κάναν τους αγώνες τους. Επί ηγεσίας Κομμουνιστικού Κόμματος θα καταγραφεί έτσι. Ότι απετράπει έτσι. Ο μπολσαναρισμός και ο τραμπισμός σε επίπεδο εισόδου. Σε ένα κοινωνία. Μεγάλο βαθμό, για, εντάξει. Ναι. Εντάξει, τι, σε τεράστιο βαθμό. Εννοείται. Σε ένα μεγάλο βαθμό. Ναι. Έτσι. Και αυτό εκείνες θα καταγραφεί, νομίζω, καταγράφεται στην ιστορία. Εποχές που... Και αυτό οφείλεται στην Αλέκα Παπαρία. Ναι. Έτσι. Που πάλι κάτω πλατεία ήταν ένα. Καλώς κακώς. Τάμε. Ζήσει αλλαγή σκητάλη στο Σπάρτακο, πρόεδρος ο Παύλος Μουρατίδης. Παύλος Μουρατίδης, όπως είχε προβλεφθεί. Η φωτογραφία εδώ με τον απερχόμενο τον κύριο Μόσχο. Κύριο Μόσχο. Ο κύριος Παύλος Μουρατίδης, ένα έμπειρος στέλεχος του Σπάρτακου, χρόνια. Γραμματέας εδώ ζήσει ο κύριος Μάστορας. Στην μπάσκετ, ο κύριος Μάστορας γραμματέας, ο οποίος αναφώνησε, ο κύριος Μάστορας, δεν ξέρω γιατί. Άξιος. Ο βασιλιάς απέθανε, ζήτω ο βασιλιάς. Είναι βασιλικός ο κύριος Μάστορας. Δεν ξέρω. Έγιναν κάποια σχόλια εκεί. Το αναφώνησε αυτό όταν ο κ. Μόσχος κατέβηκε από την έδρα για να παραδώσει τον κ. Παύλο Μουρατίδη. Τελικά δεν είχαμε νομικές ενέργειες κλπ. Πακράπου που δεν είπε τον God Save the King. Ναι. Θες να πούμε και κάποιες άλλες θέσεις που δόθηκαν, δεν ξέρω αν έχει σημασία. Ναι, 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 δύο-τρεις, γιατί όχι. Ο κ. Μουρατίδης πρόεδρος, ο κ. Μάστορας γενικός γραμματέας, ο κύριος Παπαδημητρίου αναπληρωτής πρόεδρος, ο κύριος Φασίδης Ταμίας, ο κύριος Πανοδημητρίου αναπληρωτής γραμματέας και πάει λέγοντας, υπάρχουν διάφορες θέσεις εδώ, βλέπω. Εντάξει, στο πολυπληθές έτσι διοικητικό συμβούλιο του Σπάρτακου αναμένεται και το εκλογοπολογιστικό συνέδριο της Γενόπ, αν θυμάμαι καλά,
στο τέλος Φλεβάρι. Και εκεί έχει τη σημασία του με τον κύριο Αδαμίδη να αναμένει. Ο Αδαμίδη θα είναι υποψήφιο, ζήσει όμως. Αναμένει. Αναμένει. Την, πότε. Καλό ερώτημα. Είχε αναβληθεί. Είχε προγραμματιστεί, αλλά αναβλήθηκε. Έχει αναβληθεί αυτή η πολιτική γραμματεία που θεωρητικά θα πάρει τις τελικές αποφάσεις ένα-δύο φορές. Έχει το Πασόκ όμως. Τώρα τέλος του μήνα, Τώρα, το Σαββατοκύριακο. Το Σαββατοκύριακο, μάλιστα. Θα ακούσουμε ονόματα, φαντάζομαι. Και είναι πολύ πιθανό, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Top Channel, να δούμε υποψήφια την Παναγιώτα Καμαριάδου. Μάλιστα. Κόρη του Δημήτρη Καμαριάδη, δεν χρειάζεται συστάσεις. Ο Δημήτρης Καμαριάδης, έτσι. Και τον Γιώργο τον Φτάκα. Είναι δημοτικό σύμβουλο. Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου της Ιαννής. Πάρης Κουκουλόπουλος Λουκάς Ζαρογιάννης. Και από εκεί και πέρα, ίσως η Πάτια Κωνσταντινίδου, αν έχει κάποιο άλλο όνομα. Δεν ξέρω. Δεν έχω να πω κάτι. Στο ΣΥΡΙΖΑ πάντως υπάρχει μεγάλη αγωνία πλέον. Μια και το είπαμε. Στο ΣΥΡΙΖΑ γίνεται σφαγή. Γίνεται σφαγή. Καλλιόπη Βέτα. Και από εκεί και πέρα, στις γυναίκες, εντάξει, φαίνεται ότι είναι πιο ξεκάθαρη εικόνα. Με Έφη Μιχελάκη φαίνεται να έχει κλείσει, ίσως Έφη Γκάσταρη, ίσως Τυρία Κεσόγλου. Και από εκεί και πέρα, στους άντρες, δεν βάζω το χέρι μου σκουτιά για κανέναν, ίσως μόνο για τον κύριο Καρυπίδη. Θα έβαζα για τον κύριο Καρυπίδη αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τις πολλές πληροφορίες που υπάρχουν. Πασαλίδης, Βατάλης, Αδαμίδης, Θεοφύλακτος, Δημητριάδης. Και ο κύριος Δημητριάδης. Στο παιχνίδι, δεν ξέρω. Πολύ, πολύ ζωρικό το παζλ. Νομίζω ότι το Σαββατοκύριακο θα έχει πολύ, πολύ ενδιαφέρον το παρασκήνιο στην Αθήνα αυτό. Γενικώς, γιατί θα γίνουν. Μαθαίνω ότι και τη Δευτέρα. Ξέρεις, γιατί παίρνουμε τηλέφωνα για εκπομπές και τα λοιπά. Μαθαίνουμε ότι φεύγει ο ένας, πάει Αθήνα, γυρνάει από Αθήνα. Είναι, γίνεται είναι ένα τέτοιο κουβέντα. Και επειδή το άνοιξες λίγο, και στη Νέα Δημοκρατία ενδέχεται να έχουμε καλαμπόλες και αλλαγές έτσι, αλλά. Πιο περιορισμένα τα πράγματα, βεβαίως. Κρατάω μια επιφύλαξη για το αν ο Χρόνης Ακριτίδης είναι υποψήφιος. Ναι, είναι ένα. Δεν είναι βέβαιο ότι δεν θα είναι υποψήφιος. Είναι ένας κρίκος της αλυσίδας που ακόμα δεν φαίνεται έχει. Ότι έχει σπάσει οριστικά. Νομίζω, θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες 15 μέρες, νομίζω. Αλλά δεν ξέρω. Να πάμε στη Φλόρνα. Είχαμε την κοπή του Βασιλόπουλου της Περιφερειακής Ενότητας. Παρουσία χωροστατούντος του Μητροπολίτη. Φλόρινης και Πρεσπών Θεόκλητου, ο οποίος αν και γυρεός αρκετά. Δίνει το παρόν, ξέρεις, εδώ το βλέπεις και κάνει και το χιούμορ του, έτσι, και τα πειράγματά του. Κύριος Βόζ εδώ, οι εργαζόμενοι. Να δούμε λίγο ήχο, Χρήστο. Α, κύριος Κιωσές, ζήσει. Καλωνικός, κύριος Στρατάκης. Κύριος Στρατάκης. Κύριος Λιάσης. Ας αφήσουμε λίγο τον ήχο. Κύριε Περιφερειάρχα και αγαπητοί όχι, υπάλληλοι της αντιπεριφερίας που θα έλεγα του νόμου, σας εύχομαι το νέο έτος να είναι ευλογημένο και σε εσάς κύριε Περιφερειάρχε και στους υπαλλήλους όλους σαν την Περιφερία και στις οικογένειές των και στην πατρίδα μας και στην αντιπεριφέρειά μας και στην πατρίδα μας και στον όχρο τον χώρο. Θα είναι ευλογημένο με αγάπη, με ομόνια να διαλύσουμε και το νέο αυτό έτος το 2023. Και εύχομαι να είναι ευλογημένο μακριά από την πόλη, από την προστασία, από πολέμους, από τις στοιχείες, από τα πάντα και ευρωπαντός να μας δώσει ο Θεός την αγάπη και την ευλογία και την ειρήνη και την υγεία εις όλους, τους ώστε να ζούμε ευλογημένοι και ευλογημένοι να μην. Δόξα τω Θεώ, ημών δόξα σε. Και πάλι αμήν. Να ευχαριστήσουμε τον Σεβασμιότατο και τον Μητροπολίτη μας που μας έκανε την ιδιαίτερη τιμή να ευλογήσει την πίτα μας και φέτο. Εύχομαι από τους περιφερειακούς συμβούλους, εκπροσωπώντας και τους περιφερειακούς συμβούλους οι οποίοι μου ζήτησαν να τους εκπροσωπήσω, τον Γιάννη Στρατάκη, τον Γιάννη τον Λιάση, τον Γιάννη τον Ιωσή, τρεις Γιάννηδες από εκεί. Ο κύριος Σάμπας, ο κύριος Σκοτίδης, αν θυμάμαι καλά το όνομά του. Κόπηκε και στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, δεν προλάβουμε να σας δείξουμε φωτογραφίες κτλ. Είχαμε ζήσει μια σύγκρουση λεωφορείου του ΚΤΕΛ Κοζάνης με Αγέλα Γρηγούρουνο, Σαρανταύωρο, έτσι, τότε στον Πτολεμαίο. Για πες μας, τι έγινε. Ναι, ένα περιστατικό που συνέβη χθες το βράδυ, στις 11.30 περίπου ώρα το βράδυ, στο Σαρανταύωρο. Καταλαβαίνετε όλοι
ότι είναι ένας δύσκολος δρόμος. Χθες βράδυ. Με καιρικές συνθήκες, γενικά και συγκεκριμένες. Φαντάζομαι ότι ένα από τα θετικά είναι ότι το λεωφορείο δεν μπορεί να αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα. Λόγω του δρόμου. Το κτέλ Κοζάνης Αθήνας, λογικά. Ναι, αυτό είναι το δρομολόγιο. Και η εμπειρία του οδηγού που κράτησε σταθερό το τιμόνι. Υλικές ζημιές στο λεωφορείο μόνο. Χρειάστηκε απλώς να γίνει αλλαγή ώστε να πάει με ασφάλεια. Ξέρουμε τι ώρα περίπου. 11.30 ώρα αυτή. Α, περίμεναν οι άνθρωποι εκεί. Περίμεναν καμιά ώρα. Να φύγει, ναι, ναι. Να έρθει από Κοζάνη. Και ήρθε και τα λεωφορεία. Άλλο λεωφορείο και συνεχίστηκε κανονικά το δρομολόγιο. Είναι δεδομένο ότι με τις αγέλες αγριογούρων, ξέρεις Παναγιώτη, έχεις καταγράψει και εσύ πολλές φορές. Έχει σκοτωθεί ο οδηγός μοτοσυκλέτας πριν 20 μήνες. Πριν τη γέφυρα. Να μην πούμε και για τα τεράστια τραγικά ζητήματα. Σε όλη τη χώρα. Σε όλη τη χώρα, σαφώς. Να μην πούμε και εδώ τα ζητήματα με τις αρκούδες. Πολλές φορές έχουμε και τέτοια ατυχήματα. Πλέον κυρίως με αγριογούρνα πάντως. Αγριογούρνα είναι πολύ επικίνδυνο γιατί στην Αγέλη ειδικά δεν μπορείς να. Τι να κάνεις, ας πούμε. Τα αγριογούρνα έχουν μια κατεύθυνση και πάνε. Τελείωσε αυτό. Ναι. Είχαμε μια φωτιά στην Κλεισούρα, σε σπίτι. Τα πλάνα από τον ΑΦΕΜ και τον καλό στην ΑΦΕΜ και φίλο τον Αντώνη τον Παραρά. Κλεισούρα που έχει και πολύ χιόνι, όπως βλέπετε. Και το ρεπορτάζ εκεί του καλού συναδέλφου λέει ότι είχαμε σημειώσεις σημαντικές στο σπίτι της. Όπως φαίνεται εδώ. Mm-hmm. Για τώρα το τζάκι, για σόμπα, μήπως. Δεν μπορώ να καταλάβω, στη σκεπή βλέπω. Γύρω στις 5 το από 4-4,5 κάπου εκεί. Και κακές καιρικές συνθήκες και με χιόνι και στην Κλεισούρα. Μάλιστα. Έντονη καπνή. Τώρα καμινάδα είναι εκεί, τι είναι, αλλά φαίνεται. Καμινάδα είναι πιο πέρα, αριστερά βλέπω. Ναι. Τώρα, ναι, καμινάδα είναι εκεί, τώρα τι ακριβώς συνέβη. Ξέρω. Τι μπορεί να έχει συμβεί, μάλιστα. Μου λέει για σημαντικές ζημιές πάντως. Είχαμε και μια ειδοποίηση για κλίση για φωτιά στον Ξενία. Πήγε προσβλητική και δεν βρήκε κάτι. Μια μικρή αιστεία φωτιά, δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε. Γύρω στις 6.30, 7 παρά 20. Κοζάνη ζήσει, θα συνεχίσει αίτητη, λογικά. Ελπίζουμε. Αυτή η εβδομάδα είναι μια δύσκολη εβδομάδα για την Κοζάνη λόγω καιρικών συνθηκών και γηπέδων που αλλάζουν. Πού παίζει. Μέχρι την Ιαννή έχει φτάσει η Κοζάνη. Α, για προπονήσεις λες. Για προπονήση. Το παιχνίδι δεν είναι εύκολο, εντάξει, γιατί παίζει με τον κεραυνό Αγγελοχωρίου στους νέους επιβάτες Θεσσαλονίκης είναι η έδρα, για όσους ενδιαφέρονται να ταξιδέψουν, γιατί υπάρχει ένα ενδιαφέρον, παρά και τις καιρικές συνθήκες, λόγω κρύου εννοώ, παίζει δεν είναι και καλύτερες. Νομίζω ότι αν και καθαρίσει και εκεί η Κοζάνη, δεν σταματιέται μετά. Μακεδονικός Φούφα Πιερικός, ΑΕΠ οντίον Κοζάνης. Ευκαιρία να χάσει βαθμούς ο Πιερικός. Φυσικά, εντάξει. Και ΑΕΠ είπαμε, ναι. Η ΑΕΠ εδώ με τον Δωτία Αγιάς. Ευκαιρία, ναι, να βάρει και άλλους βαθμούς και άλλο τρίποντο. Ναι, μια ομάδα η οποία στην αρχή θεωρούσαμε ότι είναι σίγουρα πεσμένη, αλλά έχει κάνει ένα ανταμαράς και βρίσκεται στη τρίτη θέση. Ναι, προσοχή, απλά είναι ευθέρι. Τι προσοχή, μόνο προσοχή. Ναι. Μακεδονικός Φούφα Πιερικός είπα και η Καστοριά παίζει στο Κιλκής με τον Πάοκ Χριστόνης. Να πω ότι η Καστοριά άλλαξε προπονητή. Έχει φύγει ο Ηλίας Σολάκης και έχει προσληφθεί ο κύριος Βοριαζίδης. Καστοριά και ΑΕΠ και Φούφας που θα δώσουν μάχη να πω ναι, θα παλέψουν μέχρι το τέλος. Για την παραμονή. Δεν το συζητώ. Ελπίζουμε να παραμένουν και οι τρεις. Πέντε ομάδες θυμίζω και ίσως και η ΕΚ, άμα δεν είναι καλά. Έτσι. Ναι. Θα γίνει μάχη. Πλην της Κοζάνης και του Πιερικού, επαναλαμβάνω, δεν έχει σωθεί κανένας. Κερδίζει έτσι πάει στο πρώτο του Grand Slam. Δεν τον είδα, εσύ που τον βλέπεις, δεν ξέρω τι κάνει. Τον βλέπω φανατικά αυτή τη φορά. Έχω δει 3 αγώνες ολόκληρους, ξενύχτη. Είναι εξαιρετικός μέχρι τώρα. Αλλά εντάξει, παίζει με τον καλύτερο. Παίζει με τον καλύτερο. Για να πάρεις ένα τέτοιο τίτλο πρέπει να έχεις τον πρέπει καλύτερο. Πρέπει να υπερβάλλει αυτόν, αλλά τέλος πάντων τεράστια επιτυχία και ποτέ δεν ξέρεις. Εντάξει. Νομίζω ότι ο Τζόκοβιτς είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Έτσι φαίνεται. Τέλος πάντων. 10:30 το πρωί της Κυριακής, τουλάχιστον είναι ανθρωπινή ώρα. Πρωί της Κυριακής, 10:30. Δεν είναι 5:30 όπως ήταν σήμερα. Θα κάτσεις να δεις την εκλογή του νέου γραμματέα του Συμβουλίου. Τι είναι αυτό τώρα, για πες. Ήταν ένα λάθος, μια παράληψη. Γίνεται και από τους πιο έμπειρους. Ποιος είναι γραμματέα, ποιος ήταν. Ποιος Μυροφορίδης. Ποιος Μυροφορίδης, ο οποίος ανέλαβε. Δεν μπορεί να γίνει. Πρέπει να παραιτηθεί από τη θέση. Και τώρα θα πάνε Κυριακάτικα να ψηφίσουν όπως προβλέπετε. Πρέπει να πάνε εκεί να ψηφίσουν κιόλας. Εννοείται. Το νέο γραμματέα, ποιο θα βάλουν το νέο γραμματέα, δεν ξέρω. Πρέπει να την παράξει Μιχαηλίδη. Δεν ξέρω αν θα υποδείξει. Ο οποίο και ο Μιχαηλίδη θα είναι και απόν, γιατί θα λείψει στο εξωτερικό. Ποιο έχει μείνει ρε. Δεν ξέρω, μπορεί να επιλέξουμε από κάπου αλλού. Έχουν συνοηθεί για κάτι άλλο. Απλά ο κ. Μελοφορίδη, επειδή είναι να γίνει αντιδήμαρχο, πρέπει να παραιτηθεί πρώτα από τη συγκεκριμένη θέση. Τώρα, το ότι δεν προέβλεψε το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνη, ένα έμπειρο Δημοτικό Συμβούλιο, όλη αυτή τη διαδικασία.
Συμβαίνει στις καλύτερες οικογένειες. Συμβαίνει στις καλύτερες οικογένειες. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, μου θύμισε μια ατάκα στο προχθεσινό επεισοδιακό, λίγο και επεισοδιακό και στο θέμα της κέντρου μακεδονικής γλώσσας. Είχαμε και ένα και του Άρτη σήμερα. Περιφερειακό Συμβούλιο. Κάποιο με έχει δει στο λόγο κάποιο και τον ξέχασε η κυρία Κάλλη Κυριακίδου. Και τη λέει ο κύριο Γιώργο Χρυστοφορίδη, θα την παράταξε την Πηλιάδου. Του ξεχνάτε, λέει, λέει αυτού που είναι να μιλήσουν. Και γυρνάει και του λέει Κάλλη Κυριακίδου, του κοιτάει το καρφί. Εσείς λέει, ως γραμματέας, που καθόταν στη θέση του γραμματέα. Ποτέ. Εσείς λέει, είστε υπεύθυνος, ο γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου να κρατάει τη λίστα με το ποιο θα λαμβάνω το λόγο. Ισχύει. Ο κ. Χρυστοφορίδης, εσύ όπισε. Έτσι. Ναι. Ναι. Κοίταξε, υποβαθμίζεται πάρα πολύ ο ρόλος των γραμματέων. Ας μην εκλεγείρες εσείς, ας παραιτηθεί. Όχι, λέω, υποβαθμίζεται. Ας παραιτηθεί και ο ίδιος. Όχι, εννοώ τις διαδικασίες σε όλα τα. Αλλά όταν υπάρχει μια λίστα ομιλητών σε θέματα που καίνε και υπάρχει. Πρέπει να ανέβει και να κρατάει. Τι έκανε ο πρόεδρος τώρα. Η οποία ειρήσουν παρόδο και με τον κύριο Τσάκωνα δεν τα πήγε και τόσο καλά. Πήγε να το φέρει στο λόγο, ενώ έχει κάθε λόγο να μιλήσει και ο κύριος Τσάκωνας. Τέλος πάντων. Θα πούμε αυτά αύριο. Είδα πάλι σήμερα στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Αγάπης που υπάρχουν στην Καστοριά. Είχε ένα περιφερειακό συμβούλιο στις 4 χωρίς ιδιαίτερα γι' αυτό. Είναι με κάποια θέματα που δεν είχαν συζητηθεί. Τι είδε, για πε, πώ αγαπηθεί εκεί. Καστοριανές αγάπες, πρώην και νυν, αντιπεριφερειάρχη. Σαββόπουλο Κοζατσάνη, ναι, ναι. Θες να μας πεις περίπου για το. Μία αναφορά της κυρίας Κοζατσάνη για ένα έργο εκεί. Μια... Και τοπικό της Καστοριανής. Ναι, ότι η δεύτερη φάση και στην πρώτη δεν είχαμε πάει πολύ καλά. Καταλαβαίνεις ότι άναψε τα αίματα. Α. Και μάλλον η κυρία Κοζατσάνη το έχει πει αυτό και σε κάποια συνέντευξή της. Και το κρατούσε ο κ. Σαββόπουλος, ο οποίος έκανε μια παρέμβαση. Στο στυλ, άμα δεν γνωρίζει κάποιο τι σημαίνει αυτό το συγκεκριμένο έργο, θα είναι καλό να ενημερώνεται πρώτα. Μπηχτεί από τις λίγες τον κύριο Σαββόπουλο, δεν είχαμε απάντηση. Έχουμε σημαντικά γεγονότα αυτό το Σαββατοκύριακο στο τομέα του πολιτισμού. Τι νομούμε, έχουμε πάρα πολλές πίτες, χορούς, εκδηλώσεις. Στριμοξίδι βουλευτών. Ναι, θα γίνει χαμός και υπό ψήφο δημάρχο. Δεν νομίζω να έχουμε κάτι άλλο σημαντικό αυτό το Σαββατοκύριακο. Φαντάζομαι να μην ζητάτε να περνάτε χωρίς να πληρώνετε το αντίτιμο της κάρτας. Που έχουν οι σύλλογοι. Εγώ δεν θα πω κουβέντα γι' αυτό, γιατί έχω δει και αυτό. Δεν το λέω τυχαία. Δεν το λέω τυχαία. Ξέρετε, εσύ ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα, αλλά και εμείς χρόνια, και εγώ χρόνια έχω καταγράψει τέτοια γεγονότα. Πηγαίνετε, καλός ή κακός, πρέπει να πληρώσετε ένα αντίτιμο. Αυτό. Κάποιοι, όχι να πληρώσετε τις κάρτες με την λαγιοφόρο. Εντάξει, ναι, και εκεί τώρα λίγο οι σύλλογοι πιέζουν. Οι σύλλογοι μην έχετε να πέτσει ο κάθε βουλευτής να σας παίρνει, γιατί θα πάει σε 10 χορούς να δίνει 100 ευρώ σε κάθε χορό. Το ξετάξετε. Είπαμε. Ναι. Και πήγαινε κάποτε περιφερειακός σύμβουλος και γενικός πολύ γνωστός αυτοδιοικητικός και μου λέγε, πήγαινε να λες στον τάδε χορό, πάρε. Και φύφηχα, λέει, σε ένα βράδυ, είχα δώσει 2,5 χιλιάρικα. Όχι βουλευτής ο άνθρωπος. Και όχι κανένας πολύ οικονομικά ευκατάστατος. Αλλά ερχόταν σε μένα, λέει, τι να κάνω, εγώ έπαιρνα, λέει, τα τελευταία λαχεία. Τέλος πάντων. Είναι και από τη μία πλευρά και από την άλλη λίγο προσοχή. Σε κάθε περίπτωση είπαμε. Όλα αυτό το Σαββατοκύριακο και το επόμενο είναι τα δύο με τους περισσότερους χορούς, πίτες. Φωτιά. καλή συνέχεια. Εμείς θα δούμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του βουλευτικού συνάδελφου Γιώργου Μαλακίδη στη Βουλή στη συζήτηση για την πρόταση μόφης. Θέτει διλήμματα, καταθέτει επίκαιρες ερωτήσεις ή υποβάλλει πρόταση δυσπιστίας είναι το ότι δεν βρίσκονται σε αρμονία με όσα απασχολούν την κοινωνία. Επί της ουσίας, ο ΣΥΡΙΖΑ υποτιμάει τους Έλληνες πολίτες, καθώς συνήθως προβαίνει στην ενέργεια αυτή είτε για να εκτονώσει δικά του εσωτερικά προβλήματα, είτε από αμηχανία, είτε για να αποπροσανατολίσει τους πολίτες από τις αλλαγές και τις επιτυχίες της κυβέρνησης, τις οποίες αδυνατεί να δεχθεί ή να τις ακολουθήσει, είτε για να δείξει ότι αποτελεί πόλο αντιπολίτευσης, κυρίως χρησιμοποιεί αντίστοιχες ενέργειες σαν ένα βήμα παροχολογίας, θυμίζοντας παλαιότερες περιόδους όπου όχι μόνο δεν υλοποιήθηκαν, αλλά εφαρμόστηκαν αντίθετες πολιτικές. Όμως οι πολίτες άκουσαν, έπαθαν και έμαθαν. Ας μην υποτιμούμε την ιστορική τους μνήμη και ας τους δώσουμε την πρέπουσα προσοχή μέσα από την αντιστοίχηση λόγων και έργων. Οι πολίτες δεν πρέπει να χειραγωγούνται. Αντίθετα, θα πρέπει να παίρνουν αξία για να κάνουμε πιο ελκυστική την πολιτική και να τους καταστήσουμε ισότιμους συνομιλητές. Είναι όμως αυτό εφικτό? Ναι, όταν τους λέμε την αλήθεια, όταν τους θέτουμε ουσιαστικά διλήμματα που τους αφορούν και σε καμία περίπτωση όταν τους χρησιμοποιούμε για λόγους αναντίστοιχους με τα συμφέροντά τους.
Και επιτρέψτε μου στο σημείο αυτό να έχω μία απορία με την αιτία της πρότασης δυσπιστίας. Δεν αξιολογείτε τις συνέπειες των ενεργειών σας, κοιτάζοντας προς τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχετε καν το ένστικτο της αυτοπροστασίας. Δεν προβληματίζεστε και δεν σας απασχολεί το αναμενόμενο αποτέλεσμα επί της πρότασης δυσπιστίας ή σας ικανοποιεί απλώς η διαδικασία. Η αφορμή της πρότασης δυσπιστίας νομίζετε ότι αποτελεί την αχίλιο πτέρνα, αλλά ξεχνάτε, ως συνήθως, τις δικές σας ενέργειες επί του θέματος που καταστήσατε τις υποκλοπές ευκολότερες με τη μείωση των αποφασιστικών εγκριτικών μονοπρόσωπων οργάνων στην ΕΕΠ. Οι δύο εισαγγελείς έγιναν ένας. Ας δούμε και ένα απόσπασμα από την ομιλία πάντα στη Βουλή για την συζήτηση επί της πρότασης δυσπιστίας του ΣΥΡΙΖΑ που καταψηφίστηκε σήμερα της βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Καστοριάς, της κυρίας Ολυμπίας Τελιγερίδου. Προσπάθεια να δικαιολογήσετε τα αδικαιολόγητα με μόνο στόχο να προστατεύσετε το καθεστώς της κυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη. Και εξηγούμε. Σημείο πρώτο. Μας είπατε πως δύο μέρες μετά το θέμα που προέκυψε με την παρακολούθηση του κυρίου Ανδρουλάκη, ο Πρωθυπουργός με δημόσια δήλωσή του απέδωσε την πολιτική ευθύνη και απέπεψε το διευθυντή του γραφείου του, τον κύριο Δημητριάδη, και τον διοικητή της ΕΕΠ, τον κύριο Κοντολέων. Συμπέρασμα. Ο Πρωθυπουργός παραδέχθηκε πως γίνονται υποκλοπές και απέδωσε την ευθύνη στους δύο στενούς του συνεργάτες. Ερώτημα. Η αποπομπή τους από δίπλα του τελειώνει το θέμα? Οι δύο υπεύθυνοι, κατά τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, θα παραπεμφθούν στη δικαιοσύνη? Ο Πρωθυπουργός θα επιτρέψει τη διερεύνηση της δράσης τους? Θα τιμωρηθούν, αν μη τι άλλο, γιατί προσέβαλαν το ηθικό κύρος του κυρίου Μητσοτάκη που ξαφνιάστηκε από τις δράσεις τους? Απάντηση. Προφανώς όχι. Γιατί? Γιατί προφανώς δεν ενεργούσαν αυτοβούλος, αλλά εν γνώση του. Σημείο δεύτερο. Λέτε, ο Πρωθυπουργός ο ίδιος μίλησε. Είπε ξεκάθαρα πως δεν γνώριζε για τα ζητήματα αυτά. Είπατε, ήταν πάρα πολύ σαφής, διαυγής και ξεκάθαρη η θέση του. Κίνητρα για την υιοθεσία δέσποτων δίνει ο Δήμος Κοζάνης. Έτσι, ο κάθε πολίτης που θα μπει στη διαδικασία να υιοθετήσει ένα δέσποτο θα λάβει από το Δήμο 100 κιλά ξηράς τροφής. Στα πλαίσια της συνεργασίας του Δήμου Κοζάνης με τους εθελοντές φιλόζωους και τους ευχαριστώ για την εθελοντική τους προσφορά και δράση, ο Δήμος Κοζάνης προμηθεύει τους εθελοντές με 100 κιλά τροφή, αυτό μπορούμε αυτή τη στιγμή σαν Δήμος να προσφέρουμε, 100 κιλά τροφή σε κάθε εθελοντή φιλόζωο. Το δεύτερο στοιχείο που μπορώ να σας παραθέσω είναι ότι, και έχει βγει βέβαια και το δελτίο τύπου από το επίσημο site του Δήμου, όποιος συμπολίτης του Δήμου Κοζάνης υιοθετήσει αδέσποτο σκυλί από το καταφύγιο του Δήμου Κοζάνης, σαν κίνηση καλής θέλησης, ο Δήμος Κοζάνης θα προσφέρει τροφές για 6 μήνες. Νομίζω ότι είναι ένα ικανοποιητικό κίνητρο. Άλλοι Δήμοι σκέφτονται και εφαρμόζουν άλλα κίνητρα, όπως μείωση των δημοτικών τελών. Θα ρω ότι το κίνητρο που εφαρμόζει πλέον ο Δήμος Κοζάνης είναι πιο ουσιαστικό, νομίζω, γιατί θα βοηθήσει καταρχάς στη μείωση των αδέσποτων. Καλώ όλους τους συμπολίτες μου να έρθουν να δούνε τα αδέσποτα που υπάρχουν στο Δημοτικό Καταφύγιο, να υιοθετήσουν και, όπως προείπα, σαν κίνητρο και σαν επιβράβευση,
ο Δήμος Κοζάνης και η Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος θα προσφέρει για 6 μήνες τροφές. Τον ετήσιο χορό του διοργανώνει αύριο ο Μικράς Αττικός Συλλόγος Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης στο Οικογενειακό Κέντρο Ντούφας με ορχήστρα τους μελόρυθμους. Ο Σύλλογος Μικρασιατών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης διοργανώνει αύριο, Σάββατο 28 Ιανουαρίου, τον ετήσιο χορό και κοπή βασιλόπιτάς του. Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στο Music Hall Ντούφας στην Κοζάνη και μαζί τους θα είναι οι μελορυθμοί, ενώ θα υπάρχει δημοτικό και ρεμπέτικο πρόγραμμα στο κλαρίνο Τριαντάφυλλος Ασαρτζής. Λίγες μέρες μετά την πρωτοχρονιά και λίγες μέρες πριν τις απόκριες, ο Μικρασιατικός Σύλλογος Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης κόβει τη βασιλόπιτά του. Σας καλούμε λοιπόν να έρθετε μαζί μας να διασκεδάσουμε στο κέντρο Ντούφας Music Hall, Deluxe Music Hall. Είναι το πρώην Μακεδονία Παλάς, είναι στο 7ο χιλιόμετρο Κοζάνης Πτολεμαΐδας και σας περιμένουμε αύριο το Σάββατο 28 Ιανουαρίου στις 8.30 ώρα στο κέντρο που είπαμε. Ελάτε να διασκεδάσουμε με την ορχήστρα Μελορυθμή από τη Βέρεια και στο κλαρίνο θα είναι ο Μιχάλης Ασαρτζής. Ένα πρόγραμμα πλούσιο με μικρασιάτικα τραγούδια αλλά και άλλα παραδοσιακά, καθώς επίσης και με ρεμπέτικο και λαϊκό πρόγραμμα. Σας περιμένουμε να διασκεδάσουμε και να κόψουμε τη βασιλόπιτά μας. Περαιτέρω βελτίωση του καιρού με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες στις πρώτες πρωινές ώρες. Ωστόσο, αναμένεται αύριο Σάββατο σε ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία. Ο Χρήστος Μαργαρίτης θα μας πει τις λεπτομέρειες. Αραιή συννέφια με χαμηλή θερμοκρασία κατά τις πρωινές ώρες προβλέπει για αύριο Σάββατο 28 Ιανουαρίου στη Δυτική Μακεδονία η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στο νομό Κοζάνης η θερμοκρασία θα κυμανθεί από μείον 5 έως 4 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Καστοριάς από μείον 5 έως 4, στο νομό Γρεβενών από μείον 5 έως 5 και στο νομό Φλόρινας από μείον 6 έως 2 βαθμούς Κελσίου. Ας δούμε τώρα τι θερμοκρασία θα έχουν 7 πόλεις στη Δυτική Μακεδονία. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το βραδινό δελτίο ειδήσεων από το Top Channel. Λίγο μετά τις 3.30 αύριο, εμείς θα τα ξαναπούμε με τη Ρίτα Τσιούρα και την εκπομπή μία εβδομάδα, ένα Σάββατο. Να έχετε ένα υπέροχο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Καλή σας νύχτα.